πριν λίγες μέρες, σας ενημερώσαμε πως κορυφαίοι παραγωγοί του Hollywood ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν μόνιμα κινηματογραφικά στούντιο στη Σύρο. Την πρωτοβουλία όμως για αυτή τη σπουδαία επενδυτική πρόταση είχε ο Steven Bernstein. Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης μιλά αποκλειστικά στο Star και τη Μαρία Θεμελή για το όνειρό του. We want to be able to have a stage there that can accommodate large sets that would be required for, say, a Hollywood action film. Why did you choose Syros? What you want is natural splendor with a nearby city. And Syros is a good-sized city with a lot of infrastructure. And of course, you know, there's shipyards in Syros which are spectacular. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από 60 χολιγουδιανές παραγωγές, έχει βραβευτεί στις Κάνες και το 2004 συνεργάστηκε με τη Σαρλίζ Θερόν στην οσκαρική ταινία The Monster. Ο σκηνοθέτης Steven Bernstein είναι ο άνθρωπος που με μια επένδυση 6,5 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να βάλει τη Σύρο στο χάρτη της μεγαλύτερης βιομηχανίας του σινεμά. I'm not a bad person, I'm a real good person. Από την εμπειρία του σε άλλες χώρες, τα οικονομικά ωφέλη μιας τέτοιας επένδυσης είναι απίστευτα. Hotel capacity went up. Catering was needed. Transportation, health facilities, entertainment, construction. All these things boomed as a result of the film industry coming there. Αναρρύθμιτα είναι τα ωφέλη που βλέπουν στο συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο και οι επιχειρηματίες του νησιού, καθώς η ανεργία στη Σύρο είναι ήδη αρκετά μεγάλη και η ανάγκη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τεράστια. Το χολιγουδιανό σχέδιο, ωστόσο, για τη Σύρο έχει βρει εμπόδια. Όπως μας εξηγεί ο σκηνοθέτης, η ελληνική φορολογία βάζει θηλιά στο λαιμό των υποψήφιων επενδυτών και καθιστά τη χώρα μας μη ανταγωνιστική. Places like Hungary in the UK, which give 25% tax credits. So it's difficult to say to potential investors in our own projects, please come to Greece, we love it there, we're going to build an infrastructure, but you can get a better tax break elsewhere. She didn't see anything. DA disagrees. Μένει να δούμε τις ενέργειες των Υπουργείων Τουρισμού και Πολιτισμού όταν φτάσει στα χέρια τους η πρόταση που έχει καταθέσει στην περιφέρεια Κυκλάδων ο σκηνοθέτης μαζί με άλλους παραγωγούς του Hollywood.